Επειδή μου μιλάς για αυτά τα 14 χρόνια, για να καταλάβω, mm-hmm. θα ήθελα να σε γυρίσω 14 χρόνια και μία μέρα πίσω. Mm-hmm. Τι η απόφαση ήταν αυτή να φύγεις, να τα αφήσεις όλα και να πας στην Πάρο? Η απόφαση αυτή δεν έγινε 14 χρόνια και μία μέρα. Αλλά... Υπήρχε γύρω στα 2 με 3 χρόνια στο μυαλό μου που με βασάνιζε. Σου επενθυμίζω ότι δούλευα από 12 χρονών. Ναι. Κουράστηκα κάποια στιγμή να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου, να... Την εικόνα σου να την προσέχεις συνεχώς. Το πράγμα είχε ξεφύγει αρκετά τότε, τα θυμάσαι. Ο καθένας μπορούσε με μεγάλη ευκολία να βγει, να μιλήσει για σένα, να πει ό,τι θέλει, ότι του κατέβει στο κεφάλι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, έχω αλλάξει εγώ όμως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν μπορούσα. Από ένα σημείο και μετά με κούρασε πάρα πολύ αυτό. Συχτήρισα. Μου χάλασε το στομάχι, τη διάθεση και είπα: δεν υπάρχει λόγος. Κανένας λόγος. Ας φύγω τώρα. Στην Αθήνα, όπως σου είπα στην αρχή, δεν προσαρμόστηκα ποτέ. Πάντα ο στόχος μου ήταν να φτάσει εκείνη η μέρα που δεν θα ζω στην πόλη αυτή. Οπότε η Πάρος, ευχαριστώ τον Γιάννη γι' αυτό, γιατί μου χάρισε εκτός από τα υπέροχα παιδιά μου και μια πατρίδα. Η Πάρος ήταν πάντα το σημείο αναφοράς μου. Και είπα φεύγω. Πήγα στην Πάρο λοιπόν, πρώτος χρόνος οκ, okay, δεύτερος χρόνος καλά, τρίτος χρόνος, εντάξει, κάτι να κάνω τώρα όμως, γιατί αρχίζω και βαριέμαι λίγο. Σε καταλαβαίνω και απορώ και τον πρώτο χειμώνα πώς τον πέρασες εκεί. Εύκολα. Με τους φίλους μου, αυτά, με βόλτες, τέλεια, γιατί είναι η αρχή της σχέσης μας, ξέρεις. Καταλαβαίνω. Μετά όμως άρχισα λίγο να καργαλιέμαι και έμπλεξα με τα μαγαζιά. Θύμισέ μου, αν με ακούσεις ποτέ να λέω ότι θα ξαναπάρω μαγαζί, χαστούκησέ με, στο υπογράφω τώρα.